Έντονη είναι η αντίδραση του Κιέβου μετά την αναγνώριση από την Μόσχα των διαβατηρίων που εξέδωσε η αυτοαποκαλούμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ. Συνολικά εκδόθηκαν 48.000 ταξιδιωτικά έγγραφα κατά το πρότυπο των διαβατηρίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και ενώ στο Κίεβο υπήρξαν διαμαρτυρίες, οι κάτοικοι της Ανατολικής Ουκρανίας θεωρούν πως έτσι βγαίνουν από την απομόνωση. Κάπως πρέπει να ζούμε. Δεν μπορούμε απλώς να μένουμε σε ένα μέρος. Το αεροδρόμιο και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις δεν λειτουργούν. Η κατάσταση είναι σαν γκέτο. Η αναγνώριση των διαβατηρίων από τη Μόσχα έγινε με προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Ποροσέγκο έσπευσε να δηλώσει πως η απόφαση της Μόσχας αποδεικνύει την εμπλοκή της στην Ανατολική Ουκρανία. Ενημέρωσα τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την απόφαση του Προέδρου Πούτιν να αναγνωρίσει τα διαβατήρια από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Πρόκειται για ακόμα μια απόδειξη της ρωσικής κατοχής καθώς και της παραβίασης του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία. Η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων είχε ξεκινήσει πριν από έναν χρόνο. Η Μόσχα προχώρησε στην αναγνώρισή τους ενώ αρνείται πως η ενέργεια αυτή συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το Κίεβο επιμένει πως πρόκειται για προβοκάτσια.